επόμενη συμμετοχή. Κισανδράκης Γιώργος. Ο γνωστός Κισανδράκης με συμμετοχές και σε αγώνες γρήγορων αυτοκινήτων πήρε ένα ούνιμο και είδατε πώς το έφτιαξε. Δεν φαίνεται καν ότι είναι ούνιμο. Με πολλές μεταποιήσεις, με πολλή προσωπική εργασία. Εξάλλου η δουλειά του είναι μηχανολογικές εργασίες και ό,τι θέλει κόφτει και ράβει και το αποτέλεσμα το βλέπετε. Μεγάλες οι δυνατότητες του αυτοκινήτου και με πολύ καλά αποτελέσματα στους αγώνες τελευταία. K3 βέβαια κατηγορία. Εγώ είμαι K4. Για λίγο πιο δεξιά γιατί δεν βλέπουμε. Μαζί σου στην κόλαση, με αυτό ένα σχήμα λόγου. Ξέρω πολλούς που ζήσανε ζωή ταινία στρώμου. Το τόμο, έλα μαζί μου απόψε. Τα ούνιμα που φοράνε διαφορικά πορτάλου. Δηλαδή, τα μπουρόνια δεν είναι στην ευθεία των ημιαξονίων. Γι' αυτό βλέπετε ότι με μειωτήρες κατεβαίνουν οι τροχοί πιο κάτω, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση αυτά τα οχήματα σε μεγαλύτερο ύψος. Μεγάλες οι δυνατότητες για αυτού του αυτοκινήτου. Τώρα αυτοκίνητο θα το πεις τραχτέρ, θα το πεις μπουλντόζα, θα το πεις όπως εσύ πες το. Η ουσία είναι ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες αυτά τα οχήματα. Έχει εξελιχθεί και στο νομό μας και δεν είναι κολακευτικό να πω ότι ο σύλλογό μας έχει αρχίσει και σαρώνει τους αγώνες στην Κρήτη. Στον τελευταίο αγώνα πήραμε 7 από τα 9 κύπελα.